Χθες ξεκινήσαμε να κάνουμε κατάληψη, Τετάρτη βράδυ. Και χθες το βράδυ κατά τις 12 η ώρα, έσκασαν πάνω στο σχολείο, ήρθαν οι αστυνόμοι πάνω. Δίας, ναι, με εισαγγελέα, όπκε, ασφαλίτικα και δεν είπαν τίποτα. Απλά πήραν όλα τα παιδιά μέσα και τους μάζεψαν και τους έχουν κάτι στην αστυνομία. Και μερικούς από αυτούς που είναι μικρά παιδιά, έχουν πάει οι πατεράδες και οι μανάδες μέσα και είναι μέσα. Ακόμα. Ναι, μας λένε να φέρουμε κι εμείς κάποια πράγματα στο σπίτι μας, να αγοράσουμε. Είναι ένας χαρτοφύλακας, μας βάζουν να τον αγοράσουμε εμείς με δικά μας λεφτά. Δεν προσφέρει κάτι το σχολείο, δηλαδή να βοηθήσει κάποια παιδιά που δεν έχουν λεφτά να τα βάλουν αυτοί από το σχολείο για να μπορούν να έρχονται στην ειδικότητα. Μπουλαξής Γιάννης από το σύλλογο σπουδαστών του ΤΕΗ. Λοιπόν, εδώ ο σύλλογος βρίσκεται αλληλέγγυο στους μαθητές που διεκδικούσαν τα αυτονόητα. Τι διεκδικούσανε? Καθηγητές, βιβλία, το νέο λύκειο να καταργηθεί. Ένα λύκειο που τους βάζει συνέχεια να δίνουν εξετάσεις, άρα περισσότερα φροντιστήρια, περισσότερα έξοδα για τις οικογένειές τους. Λοιπόν, καταδικάζει την ενέργεια που ανέβηκε απάνω ο εισαγγελέας με την αστυνομία, λοιπόν, και έγιναν κάποιες προσαγωγές στο τμήμα. Τη Δευτέρα είχε κάνει και κινητοποίηση ο σύλλογος μαζί με τα ταξικά σωματεία στον Αντιπεριφερειάρχη για δωρεάν μετακίνηση, δωρεάν σίτηση, κάτι που έχουμε και το πρόβλημα της λέσχης, και δωρεάν μεταφορές, αιτήματα που καίνε και τους μαθητές και τους σπουδαστές, ακόμα και τις ίδιες μας οικογένειες.